Το πρωί της Παρασκευής 13 Ιουλίου κατατέθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με το οποίο δηλώνεται η έντονη δυσαρέσκεια για την πρόταση της Διεύθυνσης σχετικά με τις συγχωνεύσεις των δημοτικών σχολείων και την εφαρμογή συνδιδασκαλίας. Το ψήφισμα διαμαρτυρίας το κατέθεσαν ο πρόεδρος Ενώσεως Γονέων Νομού Καβάλας, κ. Βασίλειος Μαυρομάτης, ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Πιμενίδης Βασίλειος, και ο εκπρόσωπος του συντονιστικού τεσσάρων δημοτικών σχολείων, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωρίδης. Οι εκπρόσωποι των γονέων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προτινόμενη απόφαση, τονίζοντας ότι η συγχώνευση σχολείων και η συνδιδασκαλία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην καθημερινότητα των μαθητών. Η απουσία της διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την επίδοση του ψηφίσματος προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της αντιπροσωπείας των γονέων, οι οποίοι ανέμεναν την παρουσία της για την άμεση συζήτηση των ζητημάτων. Και ένα σήμερα στο οποίο πάλι λείπει, δείχνει διάθεση, εγώ καταλαβαίνω, να μας αποφύγει. Οπότε το να πάρετε εσείς τηλέφωνο και να κλείσουμε ένα ραντεβού, ότι δεν έγινε συγγνώμη, το οποίο δεν θα είναι μπροστά, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Λοιπόν, το ότι θα πάρετε εσείς τηλέφωνο δεν μας καλύπτει. Να γίνει μπροστά στις κάμερες και για να είμαστε πιο σίγουροι ότι θα γίνει το ραντεβού. Τώρα με την κυρία Θανασία. Σας είπα, με πιέζετε ειλικρινά, σας είπα ότι δεν μπορώ να πάρω. Υπάρχει δέσμευση, ναι, θα τη δούμε από την εβδομάδα. Θα μιλήσω εγώ μαζί της για να κλείσουμε ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, εννοείται. Έτσι, υπάρχει δέσμευση από Δευτέρα έως Παρασκευή, θα κλείσουμε ένα ραντεβού γύρω στην τέτοια ώρα. Νομίζω είναι καλή ώρα. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού για κάποια άλλη χρονική στιγμή ή το χρονικό διάστημα της συνάντησης θα είναι... Εσείς θέλετε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Θα ενημερώσω ότι θέλετε το ραντεβού να γίνει την άλλη εβδομάδα. Όχι να επικοινωνήσουμε όμως, να οριστεί η συνάντηση. Προτείνω, επειδή είναι παρούσα η Ομοσπονδία, να ενημερωθεί η Ομοσπονδία, που είναι ανώτερο όργανο, έτσι, για να μην παίζουμε εθνικό μεταξύ μας. Γιατί λέει τώρα δεν μπορεί έτσι, να δεν μιλάω για τώρα, να αφήσει τα στοιχεία του ο κ. Πιμενίδης. Θα ενημερωθώ εγώ, Γρηγόρη, θα ενημερώσουμε τη σειρά με την Ομοσπονδία. Καλημέρα σας. Σήμερα ήρθαμε εδώ να παραδώσουμε το ψήφισμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το γνωστό πρόβλημα της συγχωνεύσεων και της υποβάθμισης των σχολείων και της συνδιδασκαλίας. Θα παραδώσουμε το ψήφισμα λοιπόν και τις προτάσεις μας για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που μας βασανίζει και μας καίει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Θέλουμε να λυθεί τώρα και όχι το Σεπτέμβριο. Να φτάσουμε σε μια οριστική λύση για να μην έχουμε το άγχος και την αγωνία του Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τώρα τις λύσεις. Θα καταθέσουμε το ψήφισμα, το οποίο είναι αρκετό, είναι πολυπληθές. Και φυσικά θα κλείσουμε και εκ νέου ραντεβού. Θα συνεχιστεί ο αγώνας, δεν σταματάει εδώ, μέχρι να δικαιωθούμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Να μην γίνει οπωσδήποτε συνδιδασκαλία και όχι υποβάθμιση των σχολείων. Να παραμείνουν τα σχολεία εκεί που είναι. Να γίνουν προσλήψεις, να έρθουν εκπαιδευτικοί και να μπορέσουν να παραμείνουν με τον αριθμό που είναι. Υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού. Άρα λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να αλλάξει και ο νόμος. Δεν μπορεί να είναι με τον ίδιο αριθμό παιδιών που ήταν πριν υπάρξει αυτό το πρόβλημα, το γενικό. Εντάξει. Άρα λοιπόν, να αλλάξει ο νόμος, να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουν τα σχολεία ως έχει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κλείσουμε. Να απαντήσω λιγάκι σε αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως. Το άμα έχουμε πετύχει πράγματα, άμα πιάσουμε ως αφετηρία των όλων που γίνονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, την δήλωση την οποία είχε κάνει η Διευθύντρια Εκπαίδευσης και η οποία μιλούσε ξεκάθαρα ότι θα προχωρήσουμε σε συνδιδασκαλίες πρώτης και δευτέρας δημοτικού, όπου τα παιδιά είναι κάτω από 25 μαθητές. Όχι, ξεκινάμε ότι αυτό το μέτρο πάρθηκε οριστικά και αμετάκλητα πίσω. Μετά και από τις συναντήσεις που γίνανε και με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από τους γονείς, με την Ομοσπονδία, με την Ένωση Γονέων Καβάλας, με τους γονείς τους ίδιους που εκπροσωπούσαν τα σχολεία τους, τα διοικητικά συμβούλια των σχολείων, το συντονιστικό των τεσσάρων δημοτικών, το οποίο έχει δημιουργηθεί και αφορά μόνο το Δήμο Καβάλας, εκεί όπου θα πάμε σε υποβαθμίσεις. Το γεγονός ότι προχώρησε σε προφορική δήλωση καμία δέσμευση,
τίποτα περισσότερο. Το ότι θα λυθεί το πρόβλημα με την διδασκαλία που θα κάνουν οι διευθυντές. Βγαίνουν όμως προβλήματα, γιατί στα 3 από τα 4 σχολεία του Δήμου Καβάλας μόνο να αναφέρω ότι δεν γίνεται, δεν βγαίνανε οι ώρες και με το ωράριο των διευθυντών, με τις υποχρεώσεις που έχουν τα σχολεία, δηλαδή πρωινή κύκλη και όλα τα υπόλοιπα. Στο ένα σχολείο είναι άλλης ειδικότητας, οπότε βλέπουμε ότι δεν ξανά έβγαινε. Οπότε και εκεί πέρα θα αναγκαστεί να έχουμε μάζεμα των όσων έχουν λεχθεί. Οπότε ήδη, αυτό θέλω να τονίσουμε, ότι ήδη έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Των δεκάδων τοπικών φορέων του νομού Καβάλας αλλά και των εκατοντάδων απλών πολιτών και γονέων που ψήφισαν και συνεχίζουν να ψηφίζουν το ψήφισμα το συγκεκριμένο, για να εκφράσουμε για ακόμη μια φορά το εξής και μοναδικό μας αίτημα. Να αποσυρθεί άμεσα η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Καβάλας για την υποβάθμιση των σχολείων του νομού Καβάλας και να προσέλθει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα συντεταγμένο και οργανωμένο διάλογο για τη λειτουργία των σχολείων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για την κατάργηση ή την συγχώνευση ή την αναστολή λειτουργίας σχολείων. Το ζητάνε πλέον σύσσωμοι αυτό και οι τοπικοί φορείς του νομού Καβάλας, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και σύλλογοι γονέων από σχολεία τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τώρα πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνουν ότι θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Δυστυχώς, η ευνηδιαστική απουσία της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δείχνει για ακόμη μια φορά πως η Διεύθυνση αποφεύγει να συζητήσει μαζί μας, όσο οφείλει με βάση το καθηντικολόγιο το οποίο έχουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αλλά και τη σαφή οδηγία του Υπουργείου Παιδείας ότι κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με όλους τους συλλόγους γονέων όταν τίθεται θέμα κατάργησης ή αλλαγής ή μεταβολής σχολικών μονάδων. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ρητά ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι εκ των υστέρων διαμαρτυρίες. Δυστυχώς, και λυπούμαστε γι' αυτό, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ενέργειες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί αισθανόμαστε πως αυτές λαμβάνονται με στόχο τον ευνηδιασμό μας, αλλά και την άνωθεν επιβολή προηλημένων αποφάσεων χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, χωρίς τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς διαβούλευση με τους συλλόγους γονέων. Εμείς, ως συντονιστικό όργανο, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης καινούρια, που θα βασίζεται στην διαφάνεια, την διαβούλευση και τη λογοδοσία. Και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι. Καλούμε και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να είναι εδώ, να είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να προετοιμάσουμε μαζί το μέλλον των σχολείων προς όφελος των παιδιών μας. Ωστόσο, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης περνάει από έναν μονόδρομο.